Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το λέω πάντα ότι οι ωραίες γυναίκες δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν από τον χρόνο. Ίσα-ίσα, όσο μεγαλώνουν γίνονται πιο γοητευτικές. Είναι όπως το κρασί. Ξέρετε, το παλιό κρασί είναι πιο ωραίο από το πιο νέο, το πιο καινούριο. Και όλα αυτά τα λέω για την Γογό Ντανουζελετάκη, φίλη μου χρόνια και αγαπημένη μου. Γεια σου, Γογό. Καλησπέρα, Κώστα. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ, έτσι. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Παρόλο που μας δίνονται ευκαιρίες πότε-πότε να τα πούμε. Ναι. Με την Γογό εννοώ πάρα πολλά χρόνια και ωραία χρόνια. Και θυμάστε την πρώτη μας συνάντηση. Εγώ τη θυμάμαι. Αλλά μου κάνει εντύπωση που κάθε φορά που συναντιόμαστε τη μνημονεύεις. Είναι μια στιγμή που μου μιλάω και να σας την πω ποια είναι. Είναι πολύ όμορφη, πολύ ανθρώπινη. Έτσι. Όπου υπάρχει ένα μπαρ στο Παγκράτη. Όπου μαζεύομαστε διάφοροι κάθε βράδυ και πέρα δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, τα λέμε και λοιπά και πίνουμε. Ήταν στέκι, τον Πολερό, στέκι, για τον κόσμο της δεκαετίας του 80. Ναι, ήταν στέκι, δεκαετία του 80. Ναι, το είχε η Ανθή Τούμπη με τον Λευτέρη τον Πανταζή, από ό,τι θυμάσαι. Και ήταν ένα στέκι που περνάγανε έτσι τα μπακούρια. Τα μπακούρια. Εμείς είμαστε μπακούρια. Ναι. Και πίνανε το ποτό τους. Και βεβαίως γινόντουσαν και διάφορες εκδηλώσεις και εμείς, σε εκείνη τη συγκεκριμένη συνάντηση που αναφέρεσαι, από το θέατρο Βεάκη, που ήμουν τότε θειασάρχης, είχαμε κανονίσει με την Ανθή, την Τούμπη, να κάνουμε την δεξίωση μιας επίσημης πρεμιέρας. Δηλαδή δόθηκε η επίσημη πρεμιέρα στο θέατρο και μετά ο κόσμος της πρεμιέρας ήταν καλεσμένος. Okay. Στον Πολερό για να πούμε ένα ποτό, να τσιμπήσουμε κάτι, να τα πούμε κτλ. Λοιπόν, κάθομαι σε μια γωνιά. Εσύ δεν ήσουν καλεσμένο στην πρεμιέρα. Όχι, ήμουν καλεσμένο. Πήγε να πιει το ποτό σου. Ναι, είμαστε λοιπόν η παλιοπαρέα γνωστή Λιάννη Δημαρά, Χαρδαβέλα, ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος, κάτι τέτοιο. Και έρχεται λοιπόν, με πλησιάζει μια θεά. Για μένα με το σώμα ανοιχτό. Την είχα δει, βέβαια, την ήξερα την εγώ. Αλλά έρχεται μια θεά με ένα ωραίο στεφάνι μαγιάτικο. Και μου λέει αυτό να το δώσω. Και μου δίνει ένα μαγιάτικο στεφάνι και μένω με το σώμα ανοιχτό. Αλλά δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, ποτέ, μα ποτέ μου δεν μπορούσα να την κατακτήσω. Είμαστε φίλοι όμως. Την αγαπάω, την εκτιμάω, την παρακολουθώ. Κάνει πολλά πράγματα και εγώ. Δεν είναι μόνο θεατρίνα, είναι και καλή συγγραφέα. Θα τα πούμε όλα αυτά τα πράγματα. Να πάω στο γυναικολόγο μου. Να, εδώ σε αυτή την πολυκατοικία έχει το ιατρείο του. Μα τι λέτε τώρα, τρία τέταρτα ψάχνω για να βρω πάρκινγκ. Αχ, και εγώ τώρα τι θα κάνω. Μπορεί να μου πέσει το παιδί. Αχ, πονάω. Σας παρακαλώ, μην πονάτε. Μην πονάτε, σας παρακαλώ. Θυμάστε το τέλο που πονά νομίζει. Αχ, αχ, θα το χάσω το παιδί μου, θα το χάσω. Τέλος πάντων, ελάτε να παρκάρετε και εγώ θα ψάξω να βρω κάπου αλλού. Αχ, ο Θεός να σε έχει καλά, κυρία μου. Ο Θεός, ο... Άντε, γρήγορα, τζους. Για πες μου. Έχεις γράψει βιβλία. Ναι. Τώρα πλέον αναφέρομαι ως ηθοποιός συγγραφέας, πάπα συγγραφέας, δηλαδή μετά από 7 βιβλία που έχω γράψει. 7 βιβλία. Ναι, 7 βιβλία στο σύνολό τους. Θεματολογία ποια περίπου? Κοίτα, ερωτικά. Το πρώτο, όχι, καθόλου. Δεν με απασχολεί το ερωτικό καθόλου. Περισσότερο κοινωνικά θα έλεγα. Κοινωνικά θέματα. Το πρώτο μου βιβλίο ήταν μια συλλογή χρονογραφημάτων, γιατί έχω περάσει και από αυτό τον κλάδο. Τέλη της δεκαετίας του 80, είχα συνεργαστεί με την Εβδόμη, την εφημερίδα Εβδόμη και την Κυριακάτικη Ακρόπολη και είχα μία σελίδα σχολιογραφική, ας πούμε, όπου και ευθυμογραφική. Έγραφα ένα χρονογράφημα, έτσι, ευθυμογράφημα περισσότερο και σχολίαζα τα διάφορα τεκτενόμενα της επικαιρότητας. Αυτά λοιπόν τα χρονογραφήματα συγκεντρωθήκανε σε ένα βιβλίο και εκδοθήκανε. Αυτό είναι το πρώτο βιβλίο. Αυτό είναι το πρώτο, το οποίο ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας μου με εφημερίδες. Το τελευταίο πότε το έβγαλες? Το τελευταίο το έβγαλα πρόπερσι, το 2018, τον Ιούνιο, με τον τίτλο «Κι όμως εμείς θα πάμε στον Παράδεισο». «Κι όμως εμείς θα πάμε στον Παράδεισο». Από τις εκδόσεις Ιωλικός. Τώρα, ένα επίσης σημαντικό βιβλίο είναι το «Ηθοποιός Σκιά και Φως», το οποίο έχει κάνει δύο εκδόσεις μέχρι στιγμής, μία από την Εμπειρία Εκδοτική και μία από τα Ελληνικά Γράμματα, εξαντλημένες και οι δύο. Μπράβο. Και είναι το μοναδικό βιβλίο που αφορά
το επάγγελμα του ηθοποιού στην ελληνική βιβλιογραφία. Είμαστε στο τελευταίο βιβλίο, λοιπόν, έχει τίτλο «Εμείς θα πάμε στον Παράδεισο». Κι όμως εμείς θα πάμε στον Παράδεισο. Εσύ θα πάμε στον Παράδεισο ή θα πάμε στην Κόλαση. Τι πιστεύεις για σένα? Κοίτα να δεις, ο Παράδεισος είναι υποκειμενική ιστορία, Κώστα. Είναι τελείως υποκειμενική ιστορία. Δηλαδή, είναι όπως η ευτυχία, ας πούμε. Η ευτυχία, ναι, είναι υποκειμενικό πράγμα. Ακριβώς. Δηλαδή, για άλλον ο Παράδεισος είναι να αποκτήσει πολλές γκόμενες. Για σένα ποιος είναι ο Παράδεισος? Για μένα ο Παράδεισος είναι να είμαι καλός άνθρωπος και να μπορώ να προσφέρω. Να είσαι καλός άνθρωπος και να μπορεί να προσφέρεις. Και να μπορώ να προσφέρω. Αυτό είναι μία... το λείπασμα της ψυχής μου. Μάλιστα. Κάπως έτσι θα το έλεγα. Ωραία, ωραία. Μ' αρέσει αυτή η έκφραση. Αυτή η έκφραση μ' αρέσει. Το λείπασμα της ψυχής μου. Ναι, γιατί υπάρχει μια αμερικάνικη έκφραση που λέει «Love is in give, not in get». Mm. Δηλαδή, η αγάπη είναι στο να δίνεις και όχι στο να παίρνεις. Το να, όταν δίνεις, λέει, αγάπη, όταν προσφέρεις, ήδη έχεις πάρει την ανταμοιβή σου από τη χαρά που προσφέρεις. Για σένα τι είναι το γράψιμο, μια και ξεκινήσαμε να μιλάμε τώρα για τη συγγραφέα, μετά θα πούμε για την ηθοποιό. Για σένα τι είναι το γράψιμο, είναι μια ταξίδι, είναι ένα ταξίδι, είναι μια έξοδος από την πραγματικότητα, την καθημερινότητα, μια διαφυγή, μια δραπέτευση από προβλήματα. Γιατί... σου είπα προηγουμένως ότι ένα σημαντικό βιβλίο που έχω γράψει είναι το «Ηθοποιός, σκιά και φως», που είναι εξαντλημένο, το επαναλαμβάνω. Και είναι ένα εγχειρίδιο για υποψήφιους και νέους ηθοποιούς. Αυτό το έκανα από ανάγκη να διαφωτίσω κάποια νέα παιδιά, και αυτό με απασχολούσε πάντα, Κώστα. Σκεφτόμουν δηλαδή ότι ένα παιδί, όπως η Καριοφυλιά η Καραμπέτη, που είναι από ένα χωριό της Μακεδονίας, ένα παιδί απομακρυσμένο από τα μεγάλα αστικά κέντρα, που όμως θέλει να γίνει ηθοποιός και σκέφτεται, θέλω να γίνει ηθοποιός, πώς θα το κάνω αυτό, από πού θα ξεκινήσω? Στο χωριό του, στο περίγυρό του, δεν υπάρχει κανείς σχετικός με την τέχνη. Και αυτό με απασχολούσε πάντα και έλεγα, ρε παιδί μου, κάποια ταλέντα μπορεί να χάνονται ακριβώς επειδή δεν βρίσκουν τη διόρθωση. Άρα για σένα τι είναι το γράψιμο? Να ξεκίνησα λοιπόν να γράψω τον ηθοποιό με αυτή την πρόθεση, την πολύ αγαθή προαίρεση, και πραγματικά βοηθήθηκε πάρα πολλοί κόσμος. Πάρα πολλά παιδιά πήραν πληροφορίες. Θα σου απαντήσω. Μην βιάζεσαι, άγχεσαι, βρε παιδάκι μου, άγχεσαι. Λοιπόν, αφού τελείωσα τον ηθοποιό, ήθελα να γράψω κάτι που εμένα να με καίει. Έρχομαι στην απάντηση. Συνήθως κινούμε στα κοινωνικά προβλήματα. Δηλαδή, με ενδιαφέρει να φωτίσω πράγματα και να στυλιτεύσω πράγματα και να καταγγείλω πράγματα που αφορούν στα κακώς κείμενα και της κοινωνίας και των ανθρωπίνων σχέσεων και αυτή τη μαύρη μοίρα της ανθρώπινης ζωής και της ανθρώπινης ψυχής. Μάλιστα. Αυτά. Ναι, δεν μου απάντησε το ερώτημά μου, σωστά πάρα πολύ. Το ερώτημά μου συγκεκριμένο. Τι είναι για σένα το γράψιμο? Μου είπες, έγραψες... Έκφραση ψυχής. Έκφραση ψυχής. Α, έκφραση ψυχής. Μάλιστα. Και είναι ένα μαγικό ταξίδι. Α, μπράβο, έτσι αυτό... μίλησε. Ταξίδι, ταξίδι. Α, μπράβο, έλα λοιπόν να έρθουμε. Έλα, κοριτσάκι μου τώρα. Να ευθυγραμμιστούμε. Μου, έλα να ευθυγραμμιστούμε, έτσι, λοιπόν. Μπράβο. Είναι ένα μαγικό ταξίδι και πραγματικά είναι μαγεία το να τους κλείνεις όλους έξω, το να κατεβάζεις πορτοπαράθυρα και να ταξιδεύεις με τους ήρωές σου. Μόνος σου, με τους μόνος ήρωές σου, εσύ να είσαι ο πιδαλιούχος, ο καπετάνιος του καραβιού σου. Όμως, θέλω να το επισημάνω αυτό, επειδή έχεις γράψει κι εσύ. Είναι πολύ πικρή η μοίρα του συγγραφέα στην Ελλάδα. Για, ναι, συμφωνώ. Κανείς συγγραφέας, αν πάρεις και δεν ξέρω... Δεν ζει από το βιβλίο. Αν πάρεις τον κατάλογο, και ξέρω ότι είσαι ερευνητής, κατεξοχήν ερευνητής, αν πάρεις τον κατάλογο των εγνωσμένης αξίας συγγραφέων που έχουμε στην Ελλάδα, από το 30, το 50, το 60 κτλ, από Καραγάτση, Βενέζη, ό,τι θέλεις, Αλέξη Πάρνη, εξαιρετικός, εξαιρετικός λογοτέχνης, κανείς, Κώστα, δεν έζησε από το συγγραφιλίκι. Όλοι είχαν μια άλλη δουλειά. Ήτανε δικηγόροι, ήτανε στη βιβλιοθήκη, ήταν εκεί. Και το συγγραφικό τους έργο, το μεγαλειώδες συγγραφικό τους έργο, του Βενέζη, ας πούμε, δηλαδή μεγάλα ονόματα σου λέω τώρα, το συγγραφικό τους έργο ήτανε το πάρεργο.
ήταν αυτά που γράφανε στις διακοπές τους. Λοιπόν, περισσότερο ήταν και δημοσιογράφοι, το ξέρεις αυτό, έτσι. Εγώ, στην Οτζοδετάκη. Ναι. Πρέπει να γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω. Εγώ εμφανίζεται για πρώτη φορά δημόσια στα Γαλιστεία. Εκεί με έμαθε η Ελλάδα. Εκεί σε έμαθε η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα, ναι. 1971. Γαλιστεία του 1970. Δεν έχει σημασία, αυτά είναι γνωστά. Δεν αποκαλύπτω τίποτα. Όχι, βέβαια. Αυτά είναι πολύ γνωστά. Τα ξέρει, και δεν είναι και ξέρει ο κόσμος πότε βγήκες. Έλα να σου πω, δε, και δεν είναι μαύρη σελίδα της ζωής μου. Ναι. Το 1971 βγαίνει η Star Ελλάς. Πώς άλλαξε τη ζωή σου αυτό το γεγονός? Αυτό, μια που αναφέρεσαι, ήταν ένα... Τι να σου πω... Δηλαδή, ξέρεις τι είναι να κοιμηθείς άγνωστος και να ξυπνήσεις και να σε ξέρει όλη η Ελλάδα? Όλη η Ελλάδα. Ξέρεις τι είναι να είσαι μαθήτρια του παλιού, της έκτης τάξης, του παλιού εξαταξίου γυμνασίου, να ετοιμάζεις τις απολυτήριες εξετάσεις και ξαφνικά στην πατρίδα μου τη Σιτία να βαράνει καμπάνες? Για το άξιον τέκνο. Πώς το διαχειρίστηκες? Πώς το διαχειρίστηκες αυτό το πράγμα? Δεν θυμάμαι. Γιατί ήσουν ένα κοριτσάκι. Δεν θυμάμαι. Ήταν καταιγισμός πραγμάτων. Ήσουν σχεδόν ανήλικο. Ήμουνα 17 χρονών. 17 χρονών. Δεν θυμάμαι, Κώστα. Ειλικρινά ήταν ένας καταιγισμός πραγμάτων. Δεν θυμάσαι, γιατί είναι δύσκολο να διαχειριστείς αυτό που λες από τη μια στιγμή στην άλλη, να σε ξέρει όλη η Ελλάδα από την ανωνυμία. Πώς άλλαξε όμως τη ζωή σου από εκεί πέρα αυτό? Σε βοήθησε πάρα πολύ προφανώς. Κοίτα, ήθελα να γίνω ηθοποιός ούτως ή άλλως και φέρθηκε σε επαφή με τη σχολή του Κουν και τη σχολή του Εθνικού για να δώσω εξετάσεις. Δηλαδή δεν ήταν τα Γαλιστεία το έναυσμα για να γίνω ηθοποιός. Εγώ ήθελα να γίνω ηθοποιός και το έλεγα κιόλας. Απλώς τα Γαλιστεία διευκολύνανε λίγο το δρόμο, ήμουνα πια έτοιμη. Αμέσως ήρθε ο Τζίμις ο Πάρης τότε και μου πρότεινε συνεργασία. Μετά... Ναι, σου άνοιξε το δρόμο, ουσιαστικά. Με μάθανε, ναι, με είδανε. Δηλαδή, ναι, ναι, τα Γαλιστεία ήταν ο προβολέας, ναι, ναι, που φωτίσανε μια μικρή μαθητριούλα. Από εκείνη τη βραδιά των Γαλιστείων, τι θυμάσαι περισσότερο, τι έχει σφραγίσει, τι έχει καταγραφεί μέσα στην ψυχή σου? Αυτό που έχει καταγραφεί είναι η κατάπληξή μου όταν πληροφορήθηκα ότι εγώ είμαι η εστεμένη της βραδιάς, η βασίλισσα. Δεν το περίμενες? Όχι. Δεν το περίμενες? Όχι. Γιατί, Κώστα, εγώ εκείνη την εποχή, επειδή ήμουν πολύ καλή μαθήτρια στο σχολείο και τα Γαλιστεία Ιούνιο κάπου εκεί, 12 ναι, Ιουνίου ναι, κάπου, ναι, εκεί, κάπου εκεί, ναι, συμπέσανε με τις απολυτήριες εξετάσεις που δίναμε, έτσι. Εγώ διάβαζα. Με καλούσανε λοιπόν από την απογευματινή τότε ο Μπότσης, ξέρω εγώ, και το επιτελείο, ας πούμε, και ο Γιώργος ο Πρεβελάκης, βέβαια, με καλούσανε που θα πηγαίνανε σε Ινστιτούτα Αισθητικής, που θα πηγαίνανε κάτω στην παραλία να κάνουν μπάνιο και να φωτογραφηθούν και τα λοιπά. Και έλεγα, εγώ, παιδιά, δεν μπορώ, εγώ ετοιμάζομαι για τις εξετάσεις, τα Γαλιστεία αφήστε τα, το βράδυ του, θα τα πούμε στα Αστέρια. Και βεβαίως με όλη αυτή την συμπεριφορά, δεν φανταζόμουν ότι εγώ θα ήμουν η Star. Ναι, αυτό ήταν μια μεγάλη κατάπληξη. Οι γονείς σου σε βοηθήσαν σε αυτό? Το δεύτερο που θυμάμαι από εκείνη τη βραδιά ήταν η απέραντη χαρά. Η απέραντη χαρά του πατέρα μου και της μάνας μου. Δηλαδή, θυμάμαι ακόμα και τον πατέρα μου μετά από χρόνια, που μεγάλωσε βέβαια και έφτασε σε μεγάλη ηλικία ο μπαμπάς μου, που μου λέγε ότι η ζωή μου επεφύλαξε αυτή την πολύ μεγάλη χαρά. Δηλαδή, είχα μετά πολύ μεγάλες επιτυχίες στο θέατρο. Στο θέατρο βγήκε στο 1973. Ναι. Είχα μια πολύ καλή πορεία σε πολλούς τομείς. Στην καρδιά του πατέρα μου ιδίως, χαράχτηκε η χαρά της βραδιάς των Γαλιστείων. Ήτανε το άπαν γι' αυτόν. Και το 81-82 αποκτάς το δικό σου θείασο. Ναι, το 81. Το 81 ήταν η πρώτη περιοδία που έκανα με το θείασό μου πια. Πώς πήγε, δηλαδή, πώς το αποφάσισες να το κάνεις? Γιατί το να είσαι θεατρώνης, το να έχεις το δικό σου θείασο, σημαίνει μεγάλες ευθύνες, μεγάλα προβλήματα, μεγάλα οικονομικά ζητήματα. Πώς τα κατάφερες? Ήτανε μονόδρομος για μένα. Γιατί? Πια, γιατί τότε είχα έρθει εις γάμου κοινωνίαν με τον πατέρα της κόρης μου, τον Βασίλη τον Πλατάκη. Mm-hmm. Που εκτός από ηθοποιός, ήταν και είναι θεατρικός επιχειρηματίας. Κατά συνέπεια, από τη στιγμή που συνυπήρξα με τον Βασίλη,
ως σύζυγος, μητέρα του παιδιού του κτλ. Από εκεί και πέρα βεβαίως θέλουμε να δουλεύουμε μαζί αμόνιο, ναι. Και να κάνουμε μαζί τις δουλειές και όντως κάναμε και πολύ σημαντικές παραστάσεις. Για το θέατρο, πού πάει το πράγμα σήμερα με την πυρηνική βόμβα που έχει πέσει στο χώρο σου? Εννοείς τον κοροναϊό, τον περιβόητο ιό. Πυρηνική βόμβα, τα μέτρα αυτά, το εγκλεισμό στο σπίτι, οι απαγορεύσεις, τα αυστηρά μέτρα, καθίστε σε απόσταση 2 μέτρων, 40% κάλυψη πλατείας. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία... Πώς δεν με ρώτησες που ρωτάς διαφόρους άλλους πώς βίωσε την περίοδο της καραντίνας? Πώς βίωσες? Βιάζεσαι πάρα πολύ. Α, θα μου την έκανες την ερώτηση. Πριν από... Όχι, δεν βιάζομαι, ρε παιδί. Είπες εσύ ότι βιάζομαι, τώρα βιάζεις εσύ. Όχι, επειδή ήρθε η συζήτηση. Πού θέλουμε να φτάσουμε σήμερα και είμαστε τόσο βιαστικοί, στο τέλος της συνέντευξης? Όχι, όχι, δεν θέλω. Λοιπόν, για παίρνουμε τώρα. Για το θέατρο, για το θέατρο. Για το θέατρο, λοιπόν. Το θέατρο είχε πάρει στραβό δρόμο, Κώστα, εδώ και αρκετά χρόνια. Δηλαδή, θυμάσαι πολύ καλά εσύ. Λόγω του αριθμού των θεάσεων. Ακριβώς. Και των παραστάσεων. Και των παραστάσεων. Και έλεγε ο Κώστας ο Γιώργος Όπουλος σε μια εκδήλωση πέρυσι, νομίζω. Έλεγε, εγώ είμαι κριτικός θεάτρου. Ο χρόνος έχει 365 μέρες. Οι παραστάσεις που ανεβήκανε πέρυσι στην Αθήνα ήταν 1500. Φουνάτρα. Και δύο παραστάσεις να έβλεπα την ημέρα. Δεν φτάνει. 700 παραστάσεις θα έβλεπα. Και που δεν θα τις έβλεπα, λέει, ακριβώς 700, γιατί ένα βράδυ θα ήμουν άρρωστος, ναι, ένα βράδυ θα, ναι, έβρεχε πολύ. Ναι, ναι. Και 500 παραστάσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να προσεγγίσει άνθρωπος τον αριθμό των παραστάσεων που γίνονται κάθε χρόνο. Λοιπόν, το θέατρο, αυτό που έλεγα πριν. Άρα, μιλάμε για μια κατάσταση άρρωστη. Έχει πάρει, ακριβώς. Έχει πάρει στραβό δρόμο εδώ και αρκετά χρόνια. Θυμάσαι πολύ καλά, γιατί είσαι κοντά στο θέατρο από τα γενοφάσκια, ναι, σου. Θυμάσαι πολύ καλά, κάποτε κάναμε 12 παραστάσεις. Μετά το συνδικαλιστικό μας όργανο έκανε αγώνες για να γίνουν οι 12 παραστάσεις 9. Μετά πάλι 14 παραστάσεις κάνανε κάποτε. Μετά 12, μετά 12, όχι, εβδομάδα, δύο φορές την ημέρα. Μετά 9 και μετά 8. Και όταν πια φτάσαμε στο να έχουμε το δικαίωμα βάσει συλλογικής σύμβασης να κάνουμε 8 παραστάσεις, ήμασταν ευτυχείς. Προσπαθούσαμε λοιπόν να μειώσουμε τις παραστάσεις. Τώρα προσπαθούμε να τις αυξήσουμε. Γιατί δεν είναι δυνατόν να κάνεις παράσταση μία φορά την εβδομάδα. Όσες πρόβες και να έχεις κάνει, Κώστα μου, έχεις χάσει το ρυθμό σου. Έχεις χάσει την επαφή σου με το αντικείμενο, με το ρόλο, με τη συναισθηματική φόρτιση. Μπορεί να ζήσει το θέατρο με τις συνθήκες αυτές? Όχι, βέβαια. Τις σημερινές. Καταρχήν δεν μπορούν να ζήσουν οι ηθοποιοί. Ναι, και αν αυτό. Δεν μπορούν να ζήσουν οι ηθοποιοί, δεν μπορούν να ζήσει και το θέατρο ως ιδέα και ως πράξη. Έτσι. Αυτό λοιπόν έγινε διότι άρχισε ο κατακερματισμός, ο άγριος κατακερματισμός αυτού που λέγεται θεατρικό γίγνεσθε. Δηλαδή, ο κάθε ένας ο οποίος είχε 5 δραχμές, θα κάνω την παραγωγή μου, θα παίξω, να μην εξαρτώμαι, να μην κάνω, να μοιράνω. Αυτό βέβαια που επηρέασε και πρέπει να το παραδεχτούμε, πάρα πολύ συνέτεινε σε αυτή την κατάσταση, είναι η οικονομική κρίση. Διότι πια ο κόσμος δεν έβγαινε πια στο θέατρο. Οι παραστάσεις, εδώ τα νυχτερινά κέντρα και ο Πάριος και ένας, ναι, και άλλος, Παρασκευή, Σάββατο. Μια-δύο παραστάσεις. Ακριβώς. Και ήρθε ο κορονοϊός και το τελείωσε το θέμα. Τώρα με τον κορονοϊό, που δεν ξέρουμε βέβαια πόσο θα κρατήσει, μπορεί και να τελειώσει αυτή η ιστορία κάποια στιγμή και σύντομα ίσως. Εδώ αντιμετωπίζουμε μια άλλη περίπτωση της επιπτώσης της υγειονομικής κρίσης. Εδώ πλέον το Υπουργείο Πολιτισμού δεν ενοσκέφτηκε όλους τους τομείς, ενοσκέφτηκε, τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς σκέφτεται η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, οι άνθρωποι του πολιτισμού μείναν απ' έξω. Δηλαδή, απλώς μας είπανε, λέει, να μπούμε σε μια πλατφόρμα και να δηλώσουμε το όνομά μας στο Μητρό Καλλιτέχνου. Για να πάρετε... Κάτι... Όχι, όχι, δεν έχει καμία σχέση με οικονομικές αποζημιώσεις. Καμία σχέση. Τότε γιατί να μπει στην πλατφόρμα? Δεν ξέρω, για να μετρηθούμε. Δεν ξέρω γιατί έγινε. Γιατί ρώτησα κι εγώ, λέει, να γραφτείς και λέω, για ποιο λόγο, παιδιά, έχει κάποια πρακτική εφαρμογή αυτό? Όχι, λέει, γράψω. Γράφτηκα. Αλλά είναι όμως και πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς αυτό, Κώστα. Ναι, είναι, ναι, πάρα πολύ δύσκολο. Πάντως, εσείς κάνετε μια προσπάθεια και μπράβο σας τώρα από εδώ και πέρα. Κάνετε ένα ωραίο θίασο που έχετε ένα ωραίο έργο. Τις ψευτοσπουδές. Ψευτοσπουδές του Μολιέρου. Του Μολιέρου. Αυτό έχει παιχτεί
μια φορά νομίζω παλιότερα, με τίτλο «Οι σοφολογιότατες». Είναι «Les femmes savantes», κάπως έτσι. Ποιοι είσαστε στην... Λοιπόν, αυτή την παράσταση, ένας Μολιέρος πραγματικά απολαυστικός, και θα χαρώ πολύ να είσαι εδώ στην παράστασή μας, τον κάναμε πέρυσι το χειμώνα με τη Μέρη τη Βιδάλη στο Διάχρονο Θέατρο. Γνωρίσαμε πραγματικά μεγάλη επιτυχία. Είναι μια φαντασμαγορική. Όχι, είναι μεγάλο θέατρο, 9 άτομα είμαστε. Σε μια φαντασμαγορική παράσταση με χρώματα, με πολύ ωραία κοστούμια, με πολύ ωραία μουσική κτλ. Και μετά αποφασίσαμε να την κάνουμε περιοδεία πέρυσι το καλοκαίρι. Κάναμε περιοδεία, κάναμε αρκετές παραστάσεις και στο τέλος της περιοδείας, το Σεπτέμβριο πέρυσι, το 2019, στην τελευταία παράσταση, είναι παραγωγή του Διάχρονου Θέατρου βέβαια, και μας είπε η Μέρη Βιδάλη, που είναι η παραγωγός, θέλετε, σας ενδιαφέρει να το επαναλάβουμε του χρόνου, γιατί έχει δρόμο. Περιθώρια, έχει δρόμο ακριβώς. Και είπαμε ναι. Και μείναμε σύμφωνοι να το κάνουμε και φέτος το καλοκαίρι. Βεβαίως ο ιός, ο περιβόητος, μας πήγε λίγο πίσω. Υπήρχε ένα διάστημα που λέμε θα παίξουμε, δεν θα παίξουμε, θα παίξουμε, δεν θα παίξουμε. Τώρα υποτίθεται ότι έχουν ανοίξει κάποιες δίωδοι και αποφασίστηκε να παίξουμε. Απλώς δεν θα παίξει η Μέρη Βιδάλη, γιατί η Μέρη Βιδάλη έχει εκλεγεί περιφερειακή σύμβουλος και είναι πάρα πολύ απασχολημένη με την περιφέρεια. Θα την αντικαταστήσει μια πολύ καλή ηθοποιός εξίσου και πολύ ωραία σοπράνο, η Δέσποινα Ιτσολάκη. Η σκηνοθεσία είναι της Κατερίνας της Μαντέλη. Να πω τους συντελεστές, έτσι. Εγώ είμαι η Φιλαμίντη. Εγώ είμαι η κακιά τεθερά της ιστορίας. Την μετάφραση και τη διασκευή την έχει κάνει η Μέρη Βιδάλη. Ωραία. Η σκηνοθεσία είναι της Κατερίνας της Μαντέλη. Δεν ξέρεις πότε ξεκινάτε, σύντομα. Να πω όμως και τους συναδέλφους, Κώστα. Και θα παίξει και σε δήμους, θα πάτε να... Ευελπιστώ να ανοίξουν τα πράγματα και να κάνουμε πολύ ωραίες συνεργασίες. Μαζί μας είναι ο Κωνσταντίνος ο Τζέμος, πολύ ωραίος ηθοποιός και τενόρος. Είναι ο Πέτρος ο Αποστολόπουλος, είναι οι κόρες μου η Έλλη Δαδύρα και η Μαρλένη Κάραλη, είναι ο Δημήτρης ο Δρακόπουλος, ο Κωνσταντίνος ο Νιάρχος και ο Σάβας ο Σουρμελίδης, τους είπα όλους. Οι κόρες σου θα είναι μαζί σου? Οι κόρες στο θέατρο, φαντάζομαι. Η κόρη μου δεν ασχολείται με το θέατρο. Αυτό σου λέω. Γιατί ναι. Οι κόρες μου πριν από λίγο. Οι κόρες μου στην παράσταση. Κατάλαβα. Στην παράσταση. Με τι ασχολείται η κόρη σου? Η κόρη μου ασχολείται με ασφάλειες. Με ασφάλειες. Πολύ ωραία. Θε κάτι. Ψευτοσπουδαίες είναι ο τίτλος. Ναι. Δηλαδή, τι είναι ψευτοσπουδαίες? Ο Μολιέρος αυτό που παριστάνουν κάτι. Ναι. Ο Μολιέρος αυτό το έργο σατιρίζει την ίηση, την ψευδοίηση κάποιας πολύ καλής κοινωνικής τάξης, των Γάλλων Αστών, που στην συγκεκριμένη περίπτωση είμαι εγώ ο κεντρικός άξονας, δηλαδή, που μαθαίνουμε λίγο ιταλικά, μαθαίνουμε λίγο λατινικά, θέλουμε να μάθουμε και λίγο αρχαία ελληνικά, για να περιφερόμαστε στους κύκλους και... Επίδειξη γνώσεων. Επίδειξη γνώσεων ακριβώς, και πίσω βέβαια από αυτό το προσωπείο της ψευδοκουλτούρας, γίνονται τρελά και διάφορα. Για να σε ψάξουμε λίγο ακόμα, σαν να είναι. Για σένα η ομορφιά ήταν ένα όπλο μεγάλο ή πρόβλημα μερικές φορές? Μια ωραία γυναίκα η οποία ξαφνικά επιβιώνει σε μια κοινωνία η οποία δεν είναι και τόσο φιλική με τις ώρες, ζηλεύει κλπ. Ναι. Κοίτα, την ζήλια δεν την ένιωσα, ίσως επειδή εγώ δεν ήθελα να την νιώσω. Από την άλλη μεριά πρέπει να ομολογήσω ότι δεν το πήρα πολύ στα σοβαρά αυτό το «είμαι όμορφη». Δηλαδή, έλεγα, ωραία, έτσι με έκανε ο Θεός. Κοιταζόμουν στον καθρέφτη. Σου άνοιξε πόρτες όμως. Προφανώς. Υποθέτω πως ναι. Υποθέτω πως ναι. Σου δημιούργησε προβλήματα παράλληλα. Από την άλλη μεριά, κοίτα, ήμουν ένα άτομο που με το που άνοιγα το στόμα μου, δεν θα έλεγες αυτή είναι χαζή. Ναι. Είχα άποψη. Ερχόμουν από ένα, ας πούμε, καλό σπίτι, με πολύ καλή παιδεία. Ο μπαμπάς μου ήταν φιλόλογος καθηγητής. Βγήκα στην δουλειά, έχοντας τελειώσει φυσικά τη δραματική σχολή, έχοντας ένα δίπλωμα από το ΟΔΙΟ και έχοντας σπουδάσει αγγλικά και γερμανικά στο Γκιώτε. Κατά συνέπεια,
δεν ήμουνα. Ναι. Είχες όπλα, είχες προσόντα. Ναι, και έβγαινα με αυτά και φαινόντουσαν αυτά. Δηλαδή, έτσι, όταν κάποιος μόνο όμορφη. Συνομιλούσε μαζί μου, καταλάβαινε και από την ηλικία των 18-19 χρονών ότι δεν ήμουνα τσακλοκούδουνο. Ήμουνα ένα άτομο το οποίο είχε άποψη. Εντάξει, την άποψη της νεότητος. Περισσότερο άνθρωπος του πάθους ή της λογικής. Αχ, Παναγία μου, τι με ρωτάει. Του πάθους μου, ρε Κώστα. Και μετά βάζω τη λογική και λέω, έλα, πρέπει. Τι έχασα ο άνθρωπος, τι έχασα. Έχεις ένα μυαλό, λέω, πρέπει το μυαλό να υπερισχύσει της λογικής, γιατί γι' αυτό μας το έδωσε ο Θεός. Πρέπει να την... πώς θέλει, να καθυποτάξουμε το πάθος. Αλλά... Δεν μπορείς. Κυριαρχεί το πάθος της ζωής σου, δηλαδή. Η πρώτη, είναι η λογική. Ναι, η πρώτη αντίδραση μου... Πόσο το έχεις πληρώσει? Πολύ. Πολύ και στον έρωτα και στη δουλειά και στις φιλικές σχέσεις. Παντού. Ναι, γιατί η πρώτη μου αντίδραση είναι να δώσω. Να καώ. Και ας καώ. Έχεις καεί. Βέβαια, έχω καεί. Όλοι έχουμε καεί όταν λειτουργούμε κακό, έτσι. Είναι μια χαρά. Και σε λαβή που λένε και κάτι που. Σε λαβή, ναι. Από την άλλη μεριά, μια που το κουβεντιάζουμε, είμαι πολύ ευτυχής που έχω ζήσει αυτά που έχω ζήσει. Γιατί λέω, για σκέψω άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ζήσαν μια ζωή περιχαρακωμένη, μίζεροι, και πεθαίνουν. Λέω, υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που περπατάνε στη μέση της λεωφόρου και μπορεί να τους πατήσει το αυτοκίνητο, μπορεί να. Και ναι. Αυτοί πάνε στο πεζοδρόμιο, στη σιγουράτα του, σιγουράκι του πάνε μέχρι το τέλος. Ακόμα εσύ και είσαι αυτά... άνθρωπος της λεωφόρου, φαντάζομαι. Ναι. Και ρισκάρισα πράγματα στη ζωή μου. Ρισκάρισα. Δεν το μετάνιωσα, επαναλαμβάνω. Δηλαδή, υπήρχαν κάποιες στιγμές πιθανώς που λες, όχι, αυτό δεν έπρεπε να το κάνω τώρα, αυτό ήταν λάθος. Αλλά να σου πω κάτι, δεν πιστεύω στη λέξη λάθος. Δηλαδή, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το ενστερνιστεί κάθε άνθρωπος. Δεν υπάρχει λάθος, Κώστα. Τη στιγμή που ήθελες να το κάνεις, σημαίνει ότι ήθελες να το κάνεις. Ότι θα πέθαινες αν δεν το έκανες. Που το κάνεις. Τι το χρεώνεις λάθος, αυτό θέλεις. Εάν κοιτάς προς τα πίσω σου, υπάρχουν άνθρωποι ή γεγονότα που σφράγισαν τη ζωή σου? Γεγονότα, ναι. Και άνθρωποι, αλλά όχι πολύ. Όχι πολύ. Είναι αυτοί οι οποίοι... αυτό που λέμε ότι ήταν... Σημαντικοί, ας πούμε. Σημαντικοί άνθρωποι. Ναι, οι σημαντικοί, οι οποίοι μου δώσανε κάποιες κατευθύνσεις. Πες με ένα γεγονός που σφράγισε τη ζωή σου, από τα πολλά που λες ότι υπήρξαν. Γεγονός ακριβώς, τα γεγονότα τα ξεπερνούσα. Πιστεύω ότι τα γεγονότα που σφραγίζουν τη ζωή σου, δηλαδή που τα σημαντικά γεγονότα στη ζωή σου, σε κάποιον απολογισμό τα... Όταν, ξέρεις, προσθετικά έχουν μαζευτεί πολλά και τα σκέφτεσαι σε κάποιον απολογισμό. Εγώ ήμουν άνθρωπος που πάντα τα προσπερνούσα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι ένα θείο δώρο αυτό ή αν είμαι, δεν ξέρω, από κατασκευή. Δηλαδή, άφηνες πίσω σου τα γεγονότα. Ναι, τα αφήνω. Δηλαδή, θυμάμαι, μια που το αναφέρεσαι σε αυτό, ότι είχα ένα πολύ σοβαρό τροχαίο δυστύχημα το 1979... στη Μαλακάσα, με το αυτοκίνητό μου, ήμουν έγκυος, 3 μηνών, και από μια άτυχη στιγμή, το αυτοκίνητό μου μπήκε μέσα, οι παλιότεροι το θυμούνται, μπήκε μέσα στις μπετόβεργες που κουβαλούσε μια ανταλίκα που προπορευόταν. Έλα, ρε. Ναι. Πηγαίνει και πέρα μέσα. Ναι. Γιατί δεν είχε αυτή κανένα. Η Νταλίκα δεν είχε κανένα σήμα στις μπετόβεργες. Οι μπετόβεργες γέρνανε γιατί ήταν πάρα πολύ μακριές και κρύβανε τα φώτα, τα πισινά φώτα πορείας της Νταλίκας. Και εγώ πήγαινα στη δεξιά λωρίδα. Γκρου. Ένα σίδερο ήρθε και μου καρφώθηκε εδώ. Τέλος πάντων, ήταν μια πολύ οδυνηρή ιστορία. Και δεν ξέρω, δηλαδή. Πραγματικά ήταν ένα γεγονός που σίγουρα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι μου σημάδεψε τη ζωή. Παρ' όλα αυτά τα άφησα πίσω μου. Και μετά από καιρό το διηγόμουνα και τώρα που το διηγούμε και λέω, άραγε συνέβη σε μένα. Ή μήπως συνέβη σε κάποιον άλλον. Δεν μας κάτι. Τι ρόλο έχει παίξει στη ζωή σου ο έρωτας? Σημαντικότατο. Το σημαντικότατο. Ναι. Το σημαντικότερο. Ή το σημαντικότατο. Συγκριτικός ή υπερθετικός. όχι σημαντικό, ναι.
το ρόλο που πιστεύω ότι παίζει για κάποιον, για κάθε άνθρωπο που δουλεύει με πάθος. Πάθος για το θέατρο, πάθος για την ομορφιά, πάθος για την αγάπη, για τις ανθρώπινες σχέσεις, πάθος και για τον έρωτα. Αν δεν έχει πάθος ο έρωτας, δεν είναι έρωτας. Είσαι μια γεμάτη γυναίκα δηλαδή. Ναι. Αν δεν κλάψεις, αν δεν κυλιστείς τα πατώματα, αν δεν παρακαλέσεις, αν δεν ξενυχτήσεις σε κάποια σκαλοπάτια, δεν είναι έρωτας. Το έχεις κάνει αυτό αρκετές φορές. Δεν ξέρω πόσες φορές το έχω κάνει, δεν ξέρω. Αλλά ένα να σου πω, και έχω κλάψει και έχω χτυπηθεί. Αν δεν τα κάνεις αυτά, δεν είναι έρωτας. Σωστά, έχει δίκιο. Δεν μας κάνει να έρθουμε λοιπόν και στο σήμερα, γιατί μου λες λίγο πριν. Πώς την πέρασε τη δουλειά του εγκλισμού? Χαλαρά. Δηλαδή? Πολύ χαλαρά. Δεν ξέρω, με ενόχλησε πάρα πολύ αυτό το... αυτός ο βομβαρδισμός που... Με ποιον μαζί το πέρασες? Υπέστημεν. Με ποιον μαζί το πέρασες? Μόνη μου. Μόνη σου? Μόνη μου στο σπίτι. Δεν ήταν η κόρη σου μαζί? Για λόγους... Όχι, η κόρη μου έχει αυτονομηθεί, ήταν στο δικό της το σπίτι. Και λόγω καραντίνας δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε. Μου είπε βέβαια, μου λέει, μαμά να έρθω να σε δω και να σου φέρω πράγματα και να γράψω βοήθεια στο σπίτι. Λέω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω. Λοιπόν, με είχε ενοχλήσει Κώστα, και το έλεγα και τότε και το λέω και τώρα. Με είχε ενοχλήσει όλος αυτός ο βομβαρδισμός που υφιστάμεθα όλοι μας. Με τα σποτάκια, με το έτσι, με το πώς να πλύνεις τα χέρια σου, με το πρόσεχε, με το... Μέχρι που έφτασε μια φίλη μου να μου πει... Γιατί εγώ κάθε μέρα πήγαινα και έκανα την άσκησή μου. Περπατούσα γύρω στη 1,5-2 ώρες στο βουνό. Μπράβο. Εκεί, στον Ημιτό. Και δεν φορούσα μάσκα φυσικά, δεν φόρεσα ποτέ μάσκα. Και μου λέει μια φίλη μου, λέει, καλά, περπατάς στο δρόμο χωρίς μάσκα? Λέω, ναι. Μου λέει, και δεν φοβάσαι? Λέω, όχι. Μου λέει, ξέρεις, μου είπε ένας γιατρός ότι είναι επικίνδυνο να περπατάς στο δρόμο χωρίς μάσκα, γιατί υπάρχει περίπτωση 5 λεπτά πριν να πέρασε κάποιος που είχε τον ιό, να φταρνίστηκε, τα σταγονίδια να υπάρχουν στον αέρα και εσύ να περάσεις, να τα εισπνεύσεις και να πάρεις τον ιό. Λέω, Χριστός και η Παναγία Θεέ μου, δεν θέλω να τα ακούω αυτά τα πράγματα δηλαδή. Δεν ήθελα να είμαι, Κώστα, τρομοκρατημένη. Δεν ήθελα να φοβάμαι τους ανθρώπους. Έβλεπα, περπατούσα στο πεζοδρόμιο, ερχόταν κάποιος απέναντι και πήγαινε στο άλλο πεζοδρόμιο. Λέω, θα φτάσουμε στο σημείο να φοβόμαστε το ένα τον άλλον? Φοβερό. Άρα δεν φοβάσαι για την επόμενη μέρα, δεν είσαι τρομαγμένη, γιατί μερικοί μου λένε ότι η ζωή μας άλλαξε, δεν θα είναι τίποτα το ίδιο όπως ήταν παλιά. Και... Η ζωή μας άλλαξε αν κάποιοι θέλουν να μας την αλλάξουν. Εσύ πιστεύεις ότι κάποιοι θέλουν να μας την αλλάξουν? Εγώ το πιστεύω αυτό. Ότι κάποιοι θέλουν να μας την αλλάξουν. Κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι, κάποιοι αόρατες δυνάμεις. Εγώ είμαι ένας απλός άνθρωπος. Απλώς πιστεύω ότι είμαι ένας σκεπτόμενος άνθρωπος. Δηλαδή μας τον φυτέψανε τον κορονοϊό? Δεν ξέρω αν μας τον φυτέψανε, δεν ξέρω πώς μας τον φυτέψανε. Αυτό που ξέρω είναι ότι κάποιοι. Από πού εκπορεύονται δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων θέλουν να υπάρχει αυτή η κατάσταση για κάποιους λόγους δικούς τους που επαναλαμβάνουμε πολύ μικροί και πολύ λίγοι για να τους υποπτευθώ καν. Ασφαλώς υπάρχει ο ιός, ασφαλώς υπάρχει μία, την είδαμε την έκρηξη παγκοσμίως. Αλλά δεν είναι να τρομοκρατούμαστε. Όχι να τρομοκρατούμαστε. Όχι να φοβόμαστε ο ένας τον άλλον. Όχι να καταστρέφεται η ζωή μας, γιατί είναι και κάτι άλλο, Κώστα. Όσοι σε αυτή τη φάση που έχουμε βρεθεί τώρα, όσοι τη γλιτώσανε από τον ιό, μπορεί να πάνε από άλλα πράγματα. Από οικονομικές καταρρεύσεις, καταστροφές, αυτοκτονίες, αυτοάνωσα νοσήματα από τη στενοχώρια, και τα ξέρεις πολύ καλά γιατί τα έχεις μελετήσει. Λοιπόν. Γλιτώσαμε από τον ιό και πάμε πού? Και πάμε πού? Δεν θέλω να ζω με το φόβο. Θέλω να ελπίζω ότι αυτή η κατάσταση θα εκπνεύσει. Θα βρεθεί ένας τρόπος να τελειώσει. Θα βρεθεί ένας τρόπος. Είτε με τα φάρμακα τα νέα τώρα που λένε, που τα δοκιμάζουν, είτε με το εμβόλιο, που προσωπικά εγώ δεν θα το κάνω το εμβόλιο. Δεν θέλω να... Ούτε το εμβόλιο της γρήπης έχω κάνει. Και να σου πω κάτι που ίσως σου φανεί περίεργο, αλλά όχι, σε σένα δεν θα φανεί περίεργο, γιατί έχουμε κουβεντιάσει και πράγματα της δικής σου ζωής παλιότερα. Εγώ έχω ακράδαντη την πεποίθηση, Κώστα, όπου του μέλι να πνιγεί, ποτέ του δεν πεθαίνει. Και όταν το καντήλι σου έχει λαδάκι,
θα ζήσεις. Έτσι. Και μπορεί να μην πεθάνεις από τον ιό και να πεθάνεις μέσα στο σπίτι σου επειδή μπουρδουκλώθηκες στο λάστιχο που ποτίζεις τα λουλούδια. Για να το κλείσουμε, για πες μου, ονειρεύεσαι. Εννοείς αν βλέπω όνειρα. Όχι, εννοώ αν ονειρεύεσαι τη ζωή σου, αν έχεις όνειρα. Όχι. Δεν έχεις όνειρα. Όχι. Γιατί ρε εσύ. Γιατί έχω περάσει σε μια άλλη φάση που έχω πολύ ανοιχτή την αγκαλιά μου και λέω θα είμαι ευγνώμων σε ό,τι έρθει. Θα δηλαδή, είμαι ευγνώμων σε ό,τι έρθει. Ένα σε ρωτήσω τώρα τι όνειρο έχεις, θα μου πεις δεν έχω κανένα όνειρο. Έχω ένα όνειρο. Να δω την Ελλάδα μας να ορθοποδεί. Μάλιστα. Εντάξει, αυτό είναι όνειρο. Όχι, είναι όνειρο. Με έχει πονέσει βαθιά όλη αυτή η κρίση, όλη αυτή η μιζέρια. Γιατί εγώ έχεις κανένα όνειρο. Να είμαι καλά, να έχω κάποια χρήματα, δηλαδή, γελάσαι. Σωστά. Να έχω κάποια χρήματα για να, γιατί δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, έτσι όπως έχει γίνει η ζωή μας, τόσο αλλοπρόσαλη. Να έχω κάποια χρήματα που θα μου εξασφαλίζουν μια αξιοπρεπή ζωή, όχι πολυτέλειες, αξιοπρεπή ζωή. Και να βρίσκομαι με τους ανθρώπους και να τους αγαπώ και να με αγαπάνε, έτσι. Γουγκούλα μου γλυκιά, σε έχουμε καταρχήν όλα τα όνειρά σου να γίνει πραγματικότητα. Αφού σου πω ότι δεν έχω όνειρα. Αυτά τα ωραία, τα ανθρώπινα όνειρα που είπες. Όχι, να μου ευχηθείς. Να είμαι. Όταν θα έχω ανοιχτά τα χέρια μου έτσι την αγκαλιά μου, να μου έρχονται ωραία πράγματα. Έτσι, μπράβο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που βεδιάσαμε. Θα να πούμε σίγουρα κάποια άλλη φορά. Τα χαρώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Περνάω πάρα πολύ καλά. Ήταν εγώ, έτσι λέγαμε, κυρίες και κύριοι, ένα καταπληκτικό πλάσμα, όπως την είδατε έτσι, με πολύ, πολύ θετική αύρα. Το καλοκαίρι θα τη δούμε σίγουρα σε κάποιο θεατρικό έργο. Στις ψευτοσπουδές, σε κάποια παράσταση. Ψευτοσπουδές του Μολιέρου. Αν το θυμόμαστε. Εμείς θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα τώρα και αμέσως μετά θα πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τι σας έχω ετοιμάσει σήμερα από τις φίλες του Ανεξήγητου που μου το έχετε κάνει το κεφάλι κουδούνι να σας λέω θέματα. Η μυστική ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μια πολύ, πολύ μεγάλη έρευνα, διεθνής και ελληνική, που αποκαλύπτει τις άγνωστες στιγμές από τη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Ο Αλέξανδρος έχει πατέρα έναν σπουδαίο βασιλιά, τον Φίλιππο, και μητέρα μια ιέρεια των Καβυρίων Μυστηρίων και πολύ σπουδαία γυναίκα, την Ολυμπιάδα. Με την γέννησή του αλλάζει όλη η ιστορία της ανθρωπότητας. Η Ολυμπιάδα πιστεύει πως ο γιος της είναι γιος του Δία, ενώ η μετέπειτα πορεία του δείχνει ότι αυτός, ο μεγάλος άνδρας, θα μείνει αθάνατος.
Γιατί ο Αλέξανδρος και η ιστορία του, ο βίος του, είναι τόσο γοητευτική ως ιστορία? Η προσωπικότητα του Αλεξάνδρου περιλαμβάνει μυστήριο, ιστορικά γεγονότα και αυτοκρατορία. Είναι τρία πολύ σημαντικά γεγονότα, τρεις παράγοντες, οι οποίοι δημιούργησαν ένα τεράστιο μύθο. Ένας μύθος που όμοιος του δεν υπάρχει. Διότι ακόμη και οι λαοί που θεωρητικά ή ουσιαστικά υποδούλωσε, το λάτρεψαν ως Θεό. Η θεοποίηση του συγκεκριμένου ανδρός δεν ξεκίνησε και από τη μητέρα του? Δεν ήταν καταλυτικός ο ρόλος της μητέρας? Είναι δεδομένο ότι η μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Ολυμπιάδα, ως συμμέτοχος αλλά και ομοτράπεζος των Καβυρίων Μυστηρίων, είχε μέσα της μια μυσταγωγία. Εξού βέβαια και η αντίληψή της με τις οργιώδεις τελετουργίες που έκανε, και όπου οργιώδεις, όχι σεξουαλικές, έτσι, αλλά αυτό το οργιώδες που γίνεται σε τελετουργίες, να θεωρεί τον γιο της απόγονο του Άμωναδίου, του Άμωναδία. Εκ των πραγμάτων αποδείχθηκε ότι μπορεί να μην ήταν γιος Θεού, ή αν δεν ήταν, δεν το ξέρω εγώ, αλλά θεϊκή υποστήριξη εντός εκτός εισαγωγικών, κισμέτ πεπρωμένο, είχε ο Αλέξανδρος αυτοκρατορικό. Έκανε πράγματα που δεν τα έκανε ποτέ ένας βασιλιάς. Δηλαδή, έμπαινε πρώτος στη μάχη, έκανε πράγματα που θεωρήθηκαν και τρελά για ένα στρατηγό, του έβγαιναν πάντα. Αυτό σημαίνει ότι και ο ίδιος είχε πιστεί ότι είχε μεγάλες υπερφυσικές δυνάμεις. Και βέβαια απεδείχθη εκ των υστέρων ότι είχε μεν υπερφυσικές δυνάμεις, αλλά τον νίκησε η φύση. Ποιο πιστεύετε ότι ήταν αυτό το μυστικό που μπορεί να είχε και που του προσέδιδε αυτή τη δύναμη να μπορεί να κατακτά όλο και περισσότερα εδάφη και να θέλει να φτάσει μέχρι την άκρη του κόσμου? Ο Αλέξανδρος, εκτός από στρατιωτική μεγαλοφία, δεν πάβει να είναι αιωνίος ο τέταρτος κρίκος μιας γιγαντιάς αλυσίδας που ξεκινάει από τον Σοκράτη, φτάνει στον μαθητή του Σοκράτη, στον Πλάτωνα, μετά συνεχίζεται στον μαθητή του Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη, και μετά στον καλύτερο μαθητή που είχε ο Αριστοτέλης, στον Αλέξανδρο, τον οποίο κατά προτροπή του Φιλίππου τον δίδαξε στην περιοχή της Μίεζας, κοντά στη σημερινή Νάουσα, στο χωριό Κοπανός, από 14 έως 17 περίπου ετών. Και μάλιστα, όταν ο Αλέξανδρος βρισκόταν στην Περσία, μετά από τη νίκη στο Γρανικό και στον Ισό ποταμό, και στην Ισό και στον ποταμό, έμαθε ότι ο Αριστοτέλης στην Ελλάδα είχε εκδώσει τις ακροαματικές διδασκαλίες, όπως είναι η φυσική ακρόαση, και μάλλον είχε δημοσιεύσει και τα μετά τα φυσικά, με τον γενικό τίτλο «Πρώτη φιλοσοφία ή θεολογία». Εκεί λοιπόν ο Αλέξανδρος έστειλε μία επιστολή στον Αριστοτέλη και του λέει: «Δάσκαλε, τι έμαθα, είναι αλήθεια, εξέδωσες αυτά τα απόρριτα κατά κάποιο τρόπο συγγράμματα τα οποία μας τα δίδαξε εμάς, και έτσι θα γίνουμε ίσοι και όμοιοι με όλους τους άλλους ανθρώπους που θα τα διαβάσουν και θα τα καταλάβουν?» Και τότε ο Αριστοτέλης του λέει: «Μην ανησυχείς, Αλέξανδρε, αυτά είναι πανεπιστημιακές σημειώσεις και μόνο όποιος έχει παρακολουθήσει τα ίδια τα μαθήματα μπορεί να τα έχει ως υπομνήματα, οι άλλοι δεν θα καταλάβουν τίποτα». Ήτανε γιος Θεού ο Μέγας Αλέξανδρος? Ο Αλέξανδρος είναι το τελευταίο παιδί του Δία. Δηλαδή ο Δίας έχει κάνει διάφορα παιδιά με θεές ή με νύμφες. Έχει κάνει όμως και παιδιά με θνητές γυναίκες, εκ των οποίων τα πιο γνωστά έτσι είναι με την Αλκμίνη ο Ηρακλής, με τη Σεμέλη ο Διόνυσος, με την Λίδα τους Διοσκούρους, και το τελευταίο του παιδί είναι με την Ολυμπιάδα ο Αλέξανδρος. Αν βλάβουμε ως αληθεία αυτά που έλεγε η Ολυμπιάδα, ότι ο γιος της δεν είναι γιος του Φιλίππου αλλά γιος του Δία, και αυτά που είπαν οι Αιγύπτιοι στον ίδιο τον Αλέξανδρο, ότι είσαι πες Διός, δηλαδή παιδί του Δία, τότε μπορούμε να πούμε ότι ο Αλέξανδρος έχει κάποια θεία καταγωγή. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία να δούμε και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι πως η Μακεδονία την εποχή του Αλέξανδρου δεν ακολουθεί τις υπόλοιπες πόλεις κράτη της Ελλάδας που έχουν γίνει δημοκρατίες. Η Μακεδονία έχει μείνει στην εποχή εκείνη την Ομηρική, είναι βασιλεία. Υπάρχει αυτό το πνεύμα των ηρώων, το ηρωικό, γι' αυτό και ο Αλέξανδρος όπου και να πήγαινε κουβαλούσε μαζί του την Ιλιάδα. Ο Αλέξανδρος λοιπόν θεωρεί τον εαυτό του κατά κάποιον τρόπο έναν Αχιλλέα, έναν Ηρακλή, έναν μεγάλο ήρωα ή την συνέχεια αυτών των ηρώων μιας εποχής η οποία την
σκέφτεται με νοσταλγία σχεδόν όλη η Ελλάδα, η οποία σιγά σιγά έχει μπει στην παρακμή. Αυτό που πίστευε ο Μέγας Αλέξανδρος, ότι είναι γιος Θεού, ότι, ναι, ότι είναι ήρωας, ότι είναι αθάνατος, είναι κάτι το οποίο του το έχει εμφυσίσει αποκλειστικά και μόνο η μητέρα του ή κάποια στιγμή στην πορεία του και βλέποντας όλα αυτά που κατακτά καθημερινά αρχίζει να το πιστεύει και ο ίδιος. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Αλέξανδρος από τη στιγμή που γεννιέται έρχονται μία σειρά γεγονότων που δείχνουν ότι αυτό το παιδί θα είναι ξεχωριστό. Τη μέρα που γεννιέται καίγεται το ναό της Εφέσου. Και οι ιερείς εκεί λένε γεννήθηκε ένας ψηφός που θα κάψει την Ανατολή. Κερδίζει ο πατέρας του στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κερδίζουν οι στρατηγοί του στις μάχες. Ταυτόχρονα η όλη του πορεία είναι μια πορεία που ξεπερνά τα ανθρώπινα δεδομένα. Οπότε είναι πολύ πιθανόν κάποια στιγμή και ο ίδιος να το πίστεψε ότι είναι ημίθεος. Ο ίδιος βάζει τον εαυτό του, ντύνεται πολλές φορές ως Ηρακλής και ποζάρει, ας πούμε, δηλαδή για τους καλλιτέχνες της εποχής. Έχει φιλοτεριχνηθεί πολλές φορές ως Ηρακλής, σαν Ηρακλής μάλλον με την Λεοντή και όλα αυτά, αλλά και με τη μορφή του Αχιλλέα. Και αυτό έχει έτσι μια ιδιαίτερη αξία, η πίστη του ότι είναι απόγονος του Αχιλλέα ή ένας νέος Αχιλλέας, μια μετερσάρκωση εισαγωγικά του Αχιλλέα. Της Ολυμπιάδας, της μητέρας του ήταν πολύ σημαντικός, γιατί ήταν αυτή που καταρχήν επέμενε ότι το παιδί της είναι γιος Θεού. Πιστεύετε ότι μπορεί να είχε θεϊκές ιδιότητες? Δεν υπήρχε κανένα σοβαρό πρόσωπο που να μη θεωρούσε το παιδί του Θεό. Ακόμη και η Παναγία λέει ο Κύριος μου και ο Θεός μου για το γιο της. Κάθε γυναίκα, και εσύ έχεις παιδιά, για την κάθε γυναίκα το παιδί της είναι και ο Θεός της. Η Ολυμπιάδα όμως, όπως πάλι περιγράφει και ο Πλούταρχος και ο Αριανός, ήταν μοιημένη στα μυστήρια των Καβύρων στην Σαμοθράκη και εκεί γνώρισε σε αρκετά μικρή ηλικία τον άντρα της, τον Φίλιππο. Οι Καβύροι λέγονται μεγάλη θεοί με περίφραση και ό του θαύματος. Όλοι οι αραβικοί λαοί τον Αλλάχ και τον Ισκάνδαρ, τον Αλέξανδρο, τον λένε Ακμπαρ, Ακμπαρ, Ακμπαρ. Δηλαδή υπάρχει ένα κ, ένα μπου και ένα ρου, Κμπαρ, Ακμπαρ. Αυτό το Ακμπαρ είναι στα ελληνικά το Κάβυρι. Υποτίθεται ότι την παραμονή του γάμου της η Ολυμπιάς άκουσε μια βροντή εξ ουρανού και κεραυνούς και ταυτόχρονα ο Φίλιππος την είδε από μια κλειδαρότρυπα της εποχής εκείνης να κοιμάται με ένα δράκοντα, με ένα φίδι. Και ποιο είναι το παράξενο, ότι οι μεν κεραυνοί και οι βροντές είναι ίδιον της ελεύσεως του Διός, του Νεφελοσυνάκτη, του Νεφελιγερέτη, αλλά ο δράκον και τα φίδια ήταν ίδια του Άμμονος. Και έτσι ο Αλέξανδρος, σύμφωνα με αυτούς τους θρύλους, στασιάζεται εν τη επιστήμη αν είναι Υιός του Διός, του Έλληνος Διός, ή Υιός του Άμμονος. Ο Αλέξανδρος ηρέσκετο να καλλιεργεί μύθους για το πρόσωπό του προς ίδιον όφελος. Όταν λοιπόν ο Αλέξανδρος κατάλαβε ότι αυτοί τους οποίους κατακτούσε θα θέλανε ο κατακτητής τους να είναι Θεός ο ίδιος ή παιδί του Θεού, καλλιέργησε αυτούς τους μύθους περί Άμμονος Διός. Κάποιοι λένε ότι το πίστευε ότι είναι ο γιος Θεού. Κάποια στιγμή άρχισε να το πιστεύει. Κοίταξε, όταν έχασε, ειδικά όταν έχασε τον Ηφαιστείωνα, λέει και ο Αριανός και ο Πλούταρχος, ότι άρχισε να είναι δυσιδαίμων. Η επιλογή του Αριστοτέλη να εκπαιδεύσει τον Αλέξανδρο φαίνεται πως είναι καθοριστική για την μετέπειτα πορεία του και για την κατάκτηση όλου του τότε γνωστού κόσμου. Το γεγονός ότι μαζί με τον Αλέξανδρο εκπαιδεύτηκαν και οι αρχιστράτηγοί του, οι εμπιστοί του, γεννάει πολλά ερωτηματικά. Τι τελικά τους δίδαξε ο Αριστοτέλης, ποιες ήταν αυτές οι μυστικές διδασκαλίες, μήπως η ομάδα αυτή αποτέλεσε μια αδελφότητα, ένα τάγμα που με την καθοδήγηση του Αριστοτέλη προκαθόρισαν και διοργάνωσαν όλη αυτή την πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ποιος ήταν τελικά ο στόχος του?
έψαχνε την άκρη του κόσμου. Μια τέτοια μορφή θα ήταν αδύνατο να μην την ψάχνει. Mm. Ήθελα να τη βρει. Μα είναι λογικό, κοιτάξτε, φανταστείτε ο τότε γνωστός κόσμος, όπως το γνωρίζουμε εμείς σήμερα. Ή το νησί των μακάρων, όπως λέγεται. Θα σας απαντήσω, δεν ξέρω για το νησί των μακάρων, θα σας πω κάτι πολύ απλό. Ο τότε γνωστός κόσμος ήταν η Περσία και ο ελληνικός κόσμος, δεν υπήρχε Ρώμη. Αυτά κατέλαβε. Δεν υπήρχε κάτι άλλο να καταλάβει. Τότε η Κίνα δεν υπήρχε, όπως γνωρίζουμε, ο πολιτισμός ο κινέζικος, δεν ήταν τίποτα. Ήταν μια αχανής έκταση. Έψαχνε. Αυτό είναι βέβαιο. Και βέβαια, εγώ πιστεύω ότι το επόμενο σκαλοπάτι της πορείας του Αλεξάνδρου, και να το έπρατε αν δεν έφευγε, ήταν να επιστρέψει στη δυτική πλέον Ευρώπη, mm-hmm. να περάσει τις Ηράκλειες στήλες και να πάει εκεί που ήταν το άγνωστο, η άλλη πλευρά του Ατλαντικού ωκεανού. Η πορεία που ακολούθησε ήταν, πιστεύετε, συγκεκριμένη και προδιαγεγραμμένη ή κατακτούσε εδάφη και συνέχιζε ανάλογα με αυτό που πετύχαινε? Πιστεύω πως ναι. Ήξερε μέχρι που θα έφτανε. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, ο Αλέξανδρος φαίνεται ότι κάθε βήμα που κάνει, ξέρει ποιο θα είναι το επόμενό του βήμα. Γι' αυτό και όταν φτάνει έξω από τη Βαβυλώνα τη δεύτερη φορά, γνωρίζοντας και έχοντας και το χρησμό ότι θα πεθάνει εκεί, αμφιταλατεύεται για αρκετό διάστημα αν θα μπει ή δεν θα μπει στην πόλη. Τελικά μπαίνει στην πόλη και πραγματικά βρίσκει εκεί το θάνατο. Μήπως δηλαδή είχε και άλλου είδους υποβοηθήσεις ο Αλέξανδρος σε επίπεδο στρατιωτικό, τις οποίες δεν ξέρουμε ακόμη και σήμερα? Εγώ πιστεύω πως είχε. Mm-hmm. Αυτό φαίνεται από τα ευρήματα της σημερινής περίοδου. Μην ξεχνάτε ότι και στην Τύρο υπάρχουν παραπομπές και αναφορές για περίεργες λάμψεις από τον αέρα. Πάντως δεν θέλω να μπω στην ουσία αυτή, αλλά θα πω για την Τύρο ειδικά. Ότι είναι για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά πεζικάρι, δηλαδή στρατός πεζικό, mm-hmm. να καταλαμβάνει ναυτική βάση, χωρίς πλοία. Στην Τύρο έγινε αυτό. Τώρα κάποιοι άλλοι θα μιλήσουν για τα ρήγματα που δίνονταν στα τείχη από λάμψεις από τα λοιπά. Αυτά δεν τα ξέρω εγώ. Όταν έχεις μητέρα την Ολυμπιάδα, όταν έχεις δάσκαλο τον Αριστοτέλη, δεν μπορείς να μην έχεις μυστηριακό χαρακτήρα. Δείτε πώς ήταν η όλη τη συμπεριφορά, η συμπεριφορά και η δράση. Μπορεί να μην ήταν βασιλιάς, αλλά συμπεριφόταν ως ίσως προς ίσο με τους Μακεδόνες. Αλλά είχε και αυτό το μυστήριο από πίσω του, γιατί κανείς δεν ήξερε τι σκεφτόταν. Δεν εκμυστηρεύτηκε ποτέ σε κανένα από τον περίγυρο τι ήθελε να κάνει. Δηλαδή, δεν ήταν αυτός ο βασιλιάς ο οποίος μπορεί να ήταν παρορμητικός, αλλά να ήθελε να μιλήσει με τους συνδετημόνες του. Όχι, το απέφευγε. Δεν ξέρω αν είχε μια εντολή mm-hmm. από κάποιους ή από κάτι. Δεν ξέρω αν είχε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, γιατί κάποιοι του είπαν να το κάνει αυτό. Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Πάντως, φαίνεται ότι ακολουθούσε μια προδιαγεγραμμένη πορεία. Δεν ξέρω αν κάποιος του έλεγε να τα κάνει όλα αυτά. Πάντως, η πορεία του βήμα-βήμα κατέδειξε ότι ήταν συγκεκριμένη. Και βέβαια το μυστήριο είναι υπάρχει. Δεν μπορεί να μην υπάρχει και όλα αυτά που ήθελε να κάνει και όλα αυτά που ήθελε να υλοποιήσει φαίνεται ότι είχαν το μυστήριο. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν μια μεγάλη μορφή. Γιατί? Γιατί ακόμη και σήμερα παραμένει λατρεμένος από τους λαούς που κατέλαβε. Αυτό είναι το εκπληκτικό. Το ότι έσφαξε, έσφαξε. Διότι πόλεμο έκανε. Δεν πήγαινε με λουλούδια και με τριαντάφυλλα να μοιράζει για να καταλαμβάνει, αλλά έδινε πάντοτε τη δυνατότητα όταν πήγαινε να μην κάνει μάχη. Του έλεγε παραδοθείτε. Και δεν θα σας κάνω και τίποτα. Γιατί αυτό έκανε. Όσοι παραδιδότανε, δεν τους πείραζε. Αλλά όσοι δεν παραδιδότανε, έπαιρναν αυτό που λέγανε καμιά φορά, το μάθημα για τους υπολείπους. Δηλαδή τους έλεγε, δείτε τι έπαθαν οι υπόλοιποι. Όπως έγινε με τη Θήβα. Mm-hmm. Τη Θήβα την ισοπαίδωσε από πάνω μέχρι κάτω. Γιατί θεώρησε ότι τον πρόδωσαν. Ήταν όλα αυτά που λέμε όλοι μαζί. Και κατακτητής, και στρατηγλάτης, και πολιτικός, και Μέγας. Mm-hmm. Κυρίως Μέγας. Είχε κάποια ιδιαίτερη σχέση με το Σύριο? Υπάρχει μία αντίληψη ότι το μακεδονικό άστρο είναι απεικόνιση του Συρίου. Αυτό γιατί έχει βρεθεί σε πάρα πολλούς λαούς και σε πάρα πολλές πόλεις της Ελλάδας το παρόμοιο άστρο που συνδέεται με συριακές θεότητες, όπως είναι η Ίσης. Ο Αλέξανδρος ο ίδιος πολλές φορές υπάρχει σε αγάλματα με το στέμα της Ίσιδος, ή το στέμα με τα τρία οκτάκτινα αστέρια που ήταν συριακό σύμβολο. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι γεννιέται στα καβίρια, συλλαμβάνεται στα καβίρια μυστήρια. Σύριο σημαίνει καίον κατά καίον, εξού και κοινικά καύματα.
και πολύ ζέστη και συναμβάνεται στα Καβύρια Μυστήρια που η Καβύρη είναι θεή του πυρός. Η ίδια η Ολυμπιάδα πιστεύει ότι ο γιος έχει κάποια σχέση με την Αίγυπτο. Οι ιερείς της Αιγύπτου τον θεωρούν παιδί του Άμονος Δία, όχι απλώς του Δία, του Άμονος Δία, ο οποίος επίσης είναι Συριακή θεότητα. Πιθανόν λοιπόν να υπήρχε μια σχέση με το Σύριο, είτε καθαρά τελετουργική, λατρευτική, είτε με την έννοια του μεσιανισμού, γιατί ο Σύριος ξέρουμε ότι είναι μεσιανικό αστέρι και πιθανώς κάθε προσωπικότητα που συνδέεται με το Σύριο να έχει κάποια τέτοια χαρακτηριστικά. Πρόσωπα γελαστά όπου και αν γυρίσει η κάμερα. Παιδιά με ξανθά μαλλιά και γαλανά μάτια, χωρίς ίχνος ασιατικών ή αραβικών καταβολών. Άνθρωποι απλοί του βουνού, αγνοί, Αφγανοί, Τατζίκοι, Ουσμπέκοι ή Κυργίσοι, στην Ιθαγένεια, που νιώθουν όμως Έλληνες και που πολύ καμαρώνουν όταν μιλάνε για την ελληνική καταγωγή των προγόνων τους. Μουνκίν τα μάμε σβήφκα, τα λέω κάια στο, τα μέτ με σα σβήφτσι σβήφτσι. Κα σβήφα. Έτα μη βοτ знаем что мы при наш прадед пришел из Чатрара, из Калашистан, и мы узнали, что они потомки из солдатов Александра Македонского, значит, мы тоже из их потомки, да. Δάσκαλοι και οι λίγοι διαβασμένοι άνθρωποι σε αυτές τις άγριες περιοχές της Ασίας κρατάνε μέσα τους αυτό το μεγάλο μυστικό της μακεδονικής τους καταγωγής. Οι βάρβαροι εξουσιαστές των περιοχών που ζουν, αιώνες τώρα παλεύουν να τους κάνουν να ξεχάσουν αυτή τη δική τους ιστορική αλήθεια, ότι είναι ο σπόρος που έριξε στα χώματά τους πριν 2.500 περίπου χρόνια ο μεγάλος Μακεδόνας. Το Ισλάμ ήθελε πάντα να τους αναγκάσει να ξεχάσουν. Αλλά αυτοί από γενιά σε γενιά μεταφέρουν σαν παραμύθι στα παιδιά τους αυτό το επτασφράγιστο υπέροχο μυστικό τους που κανείς Αλλάχ ή Βούδας δεν μπορεί να τους το σβήσει. Αναζητήσαμε τον δάσκαλο του χωριού, ο οποίος πρόθυμα μας μίλησε για την παράδοση της καταγωγής τους. Οι Καλάς λέγεται ότι έχουν προέλθει από την Ελλάδα. Όταν εκείνο τον καιρό ο Αλέξανδρος πέρασε από αυτή την περιοχή για να πάει στην Ινδία, δηλαδή για να κατακτήσει την Ινδία, συναντήθηκε εδώ με τους άρχοντές μας και συναποφάσισαν να φιλοξενηθούν στην περιοχή μας οι στρατιώτες του. Όταν ήρθε πλέον η ώρα να συνεχίσει ο στρατός την εκστρατεία προς την Ινδία, οι γυναίκες της φυλής στενοχωρήθηκαν πολύ που θα έμεναν πίσω εδώ. Αλλά ο Αλέξανδρος τις διαβεβαίωσε ότι σύντομα θα γυρίσουμε και θα σας φροντίζουμε. Πολλοί από τους στρατιώτες δεν γύρισαν πίσω γιατί αρρώστησαν ή σκοτώθηκαν. Αυτοί όμως που γύρισαν έμειναν εδώ μαζί μας και είπαν ότι επειδή η χώρα από όπου προερχόμαστε είναι η Ελλάς, εδώ θα ονομαζόμαστε Καλάς. Οι γέροντες των φυλών αυτών μιλάνε σαν να έζησαν σε εκείνη τη μακρινή εποχή της εμφάνισης του μεγάλου Έλληνα στρατιλάτη. Λες και μιλάει το DNA τους που μεταφέρεται από γονιό σε παιδί. Τι να τα κάνεις και τι να σου πουν τα δημόσια έγγραφα, τα επίσημα χαρτιά και βιβλία ή οι αρχαίοι πάπυροι, όταν υπάρχουν αυτές οι συγκλονιστικές μαρτυρίες των απογόνων του Αλέξανδρου και κυρίως όταν υπάρχει αυτή η λάμψη στα μάτια τους, όταν μιλάνε για την μακρινή για αυτούς Ελλάδα σαν να είναι η μητέρα πατρίδα.
Γύρω από το όνομα, την ιστορία και την πορεία του Αλεξάνδρου υπάρχουν και πολλοί θρύλοι, όπως για την αδερφή του, τη Γοργόνα, για παράδειγμα. Μέσα κυρίως από τα γραπτά του ψευδοκαλισθένη δίνονται πολλές ιστορίες που άλλες αγγίζουν τα όρια της φαντασίας, άλλες όμως θα μπορούσαν να έχουν και μια δόση αλήθειας. Όσον αφορά στο έργο του ψευδοκαλισθένη, κάποιοι λένε ότι μπορεί αυτό το έργο να είναι αληθινό. Θα ήταν ευχής έργο για μερικούς να ήταν αληθινό, αλλά δυστυχώς... Και διιστορικούς. Είναι αληθινό, αλλά δεν γράφτηκε από τον Καλισθένη. Όμως, αυτή η θρυλική εξιστόρηση των κατορθωμάτων του Αλεξάνδρου κυκλοφόρησε σαν τα παραμύθια της Χαλιμάς κατά κάποιο τρόπο, από στόμα σε στόμα, από λαό σε λαό, και έτσι ο κάθε λαός προσέθεται δικά του στοιχεία στην ψευδοκαλισθένεια αυτή η εξιστόρηση, και έτσι έγινε ο Αλέξανδρος το παραμύθι της Ανατολής και το όνειρο της Δύσης, που λέει και ο δικός μας ο συνθέτης. Μέσα σε αυτό το τελικό κατασκεύασμα, λέει κάπου εκεί κοντά στην Περσία, εξέφρασε την διάθεση να κατεβεί, ας πούμε, στον ωκεανό, να πάει στον πάτο του ωκεανού. Αυτός που το έγραψε όμως νόμιζε ότι ο ωκεανός έχει ένα βάθος κάπου 130 με 150 πύχης. Δηλαδή, ένα μέτρο έχει τρεις πύχες, ας πούμε πόσο, 40 μέτρα, 50 μέτρα, ξέρω, 40 μέτρα. Νόμιζε ότι ο ωκεανός έχει 40 μέτρα βάθος. Δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι έχει κάποιες χιλιάδες, ας πούμε, μέτρα. Και τι έγινε, παρήγγειλε και του φτιάξανε, λέει, ένα κυβότιο κρυστάλλινο, μπήκε μέσα και έπιασε πάτο στον ωκεανό, κάπου εκεί στον Περσικό κόλπο. Ποιο είναι το παράξενο? Περιγράφει ο συγγραφέας αυτός της φυλάδας του Αλεξάνδρου, που βασίζεται στον ψευδοκαλισθένη, ότι είδε, λέει, ένα τόσο μεγάλο ψάρι, που από τότε που πέρασε το κεφάλι του, χρονομετρούσε ο Αλεξάνδρος πότε θα περάσει η ουρά του. Και η ουρά του πέρασε μετά από 24 ώρες. Σαν ένα μεγάλο φράγμα που στον Κάφκασο τα αρχαία χρόνια ήταν κάποια μαγική περιοχή αυτή, γι' αυτό και ο Ζεύς διάλεξε εκεί να σταυρώσει τον Προμηθέα. Εκεί, σύμφωνα με αυτή την ιστορία, τη θρυλική, έκτισε και ένα φράγμα για να μην μπορούν να κατεβαίνουν προς τον νότο οι διάφορες βαρβαρικές φυλές της Σκυθίας και της Ιβηρίας, τις οποίες αποκαλούσαν περιληπτικά οι ανατολικοί λαοί με τα ονόματα Γόγ και Μαγόγ. Και αυτά τα ονόματα Γόγ και Μαγόγ αναφέρονται και στο ίδιο το Κοράνιο. Ο Αλέξανδρος, λέει, έχει ένα συμβούλιο στέμματος κατά κάποιο τρόπο από 7 Έλληνες σοφούς. Ποιοι ήταν αυτοί? Δεν ήταν οι 7 Έλληνες σοφοί που ξέρουμε εμείς από την αρχαιότητα, οι γνωστοί, αλλά προείδρευε ο Αριστοτέλης ή Αριστάλης στα αραβικά, την αραβική προφορά, και από εκεί και πέρα ήταν ένα είδος αντιπροέδρου ο Πλάτων ή Αφλατούν, ο Σοκράτης, ο Μπελινάς, ο οποίος ήταν ο Απολλώνιος ο Τιανεύς, ο Πορφύριος και ο Ερμής ο Τρισμέγιστος και ο Θαλής ο Μιλήσιος. Ο Θαλής ο Μιλήσιος που είναι του 6ου αιώνα π.Χ. με τον Πορφύριο που είναι του 5ου αιώνα π.Χ. Καλά, ο Ερμής ο Τρισμέγιστος είναι μια μυθική μορφή που όποτε και να την βάλεις, ας πούμε, ταιριάζει. Αυτό όμως για την θρυλική μαγική ψυχοτροπία της εποχής που φτιάχτηκαν αυτοί οι θρύλοι δεν τους πειράζε, γιατί η μαγική ψυχοτροπία δεν πειράζεται από την αντίφαση. Μπορεί να δεχτεί και το αντιφατικό. Δηλαδή ταυτόχρονα κάτι είναι και οργανικό και ανόργανο. Ταυτόχρονα κάτι είναι και υπαρκτό και ανύπαρκτο. Έτσι. Μπορεί τα πνεύματά τους να συνεδριάζανε, σωστά. Όχι οι ίδιοι. Ναι, ναι. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή είχε ένα συμβούλιο από όλες τις εποχές και από όλα τα πνεύματα όλων των λαών.
Мы живем на высоте больше 3000 километров от уровня моря. Мы народ Ясгромский, земля на Доре, у нас земля нету, но насчет мы хорошо живем, потому что пошел скандал, это здесь. Τον περασμένο Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2002 αποφασίζω να κάνω επιτόπιες έρευνες στην περιοχή που στην αρχαιότητα ονομαζόταν Ζωγδιανή και Βακτριανή, αυτές τις δύο μεγάλες περιοχές. Εκεί είχα πληροφορηθεί λοιπόν από τον Μάρκο Πόλο, από μελέτες που είχα κάνει τον Μάρκο Πόλο, σε παλιότερα χρόνια, ότι γράφει ότι σε αυτές τις περιοχές βρήκε διάφορα χωριά όπου οι κάτοικοι αποτελούνται από πολλές εθνότητες. Κάποιοι από αυτούς ισχυριζόνταν, γράφει ο Μάρκο Πόλο, ότι ήταν απόγονοι των στρατιωτών του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτό, βέβαια, θα θεωρήθηκε απίθανο. Δεν το πρόσεξε κανείς καλά, ούτε καν κανείς σκέφτηκε ποτέ να ερευνήσει την πιθανότητα αυτή έστω στα χρόνια τα δικά μας, στον αιώνα το δικό μας. Εγώ θεώρησα ότι δεν είναι απίθανο και έτσι αποφάσισα να κάνω αυτό το πολύ περιπετειώδες ταξίδι επί 2 μήνες αναζητώντας αυτά τα χωριά τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις το ένα από το άλλο. Δεν είναι όλα μαζί σε μια περιμετρική ζώνη. Η περιμετρική ζώνη, η γενικότερη που υπάρχουν αυτά τα χωριά στο Παμίρ, ξεκινάει από το σύνορα του Τατζικιστάν με το Αφγανιστάν, με το Ουζμπεκιστάν, πιο ανατολικά με την Κίνα και βορειότερα με την Κυργυσία. Σε όλη αυτή την έκταση εκτείνονται οι τεράστιες, άγριες, θα λέγαμε, συλλογιακές νίωτε μορφές του Παμίρ. Η μετακίνηση εκεί είναι εκπληκτικά, τρομακτικά δύσκολες, διότι δεν υπάρχουν δρόμοι. Ανεβαίνουν βουνά, χαράδρες, απίθανα μονοπάτια, για να βγουν στους κεντρικές ακτηρίες τις ελάχιστες, τις κατεστραμμένες που υπάρχουν. Η περιπέτεια ήταν βέβαια ότι η γενικότερη περιοχή που υπάρχουν αυτά τα χωριά είναι απειγορευμένη περιοχή σε κάθε ξένο. Στο πρώτο χωριό που πήγαμε, πήραμε ένα δρόμο, προχωρούσαμε το αυτοκίνητο, μετά με τα πόδια μας είπαν ψηλά στα βουνά, στα 1000 μέτρα είναι κάποιο χωριό. Το πρώτο αυτό χωριό δεν ήταν των απογόνων, αλλά το δεύτερο ήταν. Ακόμα. Στην αρχή μας κοιτούσαν λίγο επιφυλακτικά, γιατί πάντα υπάρχουν διχόνοιες λόγω διαφορετικών εθνοτήτων που ήδη ζουν εκεί και εύκολα δεν εξωτερικεύουν την πραγματικότητα. Σε εμάς ίσως επειδή είμαστε και Έλληνες και νιώθανε και αυτοί την προέλευσή τους, μπόρεσαμε σιγά σιγά να μας αποκαλυφθούν οι ίδιοι. Και έτσι έχουμε την περίπτωση ότι όχι μόνο έχουν θεοποιήσει λοιπόν τον Αλέξανδρο, αλλά πιστεύουν και στις θεϊκές του ιδιότητες. Το ζήτημα είναι ότι δηλώνουν μουσουλμάνοι. Τώρα, το πόσο μουσουλμάνοι είναι, μόνο εκείνοι το ξέρουν. Απ' την άλλη πλευρά, μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εθνότητες, οι δικές μας λέμε τώρα, που ισχυρίζονται και πιστεύουν ότι είναι απόγονοι, χωρίζονται λοιπόν σε 3 ομάδες που ακούνε στις ονομασίες. Ισκαντερή Παμίρσκη, που σημαίνει Αλεξανδρινή του Παμίρ, η Ισκαντερή Κούλη, που σημαίνει Αλεξανδρίνη της Λίμνης, και Καλάση Παμίρσκη, που σημαίνει η Καλάς του Παμίρ, η γνωστή φυλή πλέον στο Πακιστάν, στα Ιμαλάια, η λεγόμενη Καφίρ Καλάς. Καφίρ θα πει άπιστη, οι μουσουλμάνοι τους λένε άπιστους, που αυτοί πιστεύουν και σε ελληνικούς θεούς, η Καφίρ Καλάς, Πακιστάν. Έχουν
προεξάγοντα Θεό, το Δία, τον Απόλλωνα και άλλους. Πώς στηρίζετε την άποψή σας ότι οι Χαλδαίοι μάγοι είναι αυτοί που σκότωσαν τον Μέγα Αλέξανδρο? Οι Χαλδαίοι απειλούν τον Αλέξανδρο ότι αν τολμήσει και περάσει μέσα στη Βαβυλώνα, τότε αυτό θα του κοστίσει, σύμφωνα με τις δικές τους προφητείες, τη ζωή. Ο ίδιος ο Αλέξανδρος κοντοστέκεται αναστατωμένος. Με τις συμβουλές όμως των ανθρώπων που τον περιστοιχίζουν, αποφασίζει να αγνοήσει αυτή την προειδοποίηση και μπαίνει μέσα στη Βαβυλώνα, όπου και μετά από λίγο καιρό επέρχεται ο θάνατός του, όπως γνωρίζουμε όλοι. Οι Ιουδαίοι προφητεύουν κάνοντας απλώς μια σκυταλοδρομία παράδοσης συγκεκριμένων προθέσεων και εντολών. Δηλαδή η προφητεία δεν είναι τίποτα άλλο παρά εντολές προς εκπλήρωση. Ο τρόπος με τον οποίο θανατώνεται ο Αλέξανδρος έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και προσυδειάζει με τον τρόπο θανάτωσης των αντιπάλων του Ιουδαϊκού ή Βιβλικού Ιερατείου. Η μαγκανία, δηλαδή η νοθεία τροφών και η δηλητηριοχρησία γενικότερα, είναι ένα χαρακτηριστικό του Ιουδαϊκού Ιερατείου, για το οποίο εγώ τουλάχιστον έχω αφιερώσει ένα ολόκληρο βιβλίο, δείχνοντας ότι γενικότερα τα ιερατεία, τα ανατολικά ιερατεία, χρησιμοποιούσαν δηλητήρια για να εξυπηρετήσουν τις βουλές των θεών τους, τις καταδίκες, δηλαδή τις προφητικές, δηλαδή καταδίκες. Ο Αλέξανδρος, από τη στιγμή που μπήκε στη Βαβυλώνα και απειλεί να ματαιώσει τον προφητικό αφανισμό της Βαβυλώνας με το να την κάνει πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας του, πατάει σε ένα ιστορικό ναρκοπέδιο. Γράφουν για το θάνατο του Αλεξάνδρου ότι συνέβηκε στην Βαβυλώνα, περιγράφουν μία μακρόχρονη περίοδο εντών πυρετού του Αλεξάνδρου, τουλάχιστον 12 ή 14 ημερών πυρετό. Δεν μπορεί να πάρει κάποιος όρκο αν η ασθένειά του αυτή που επέφερε και το θάνατό του οφειλόταν σε μια ελονοσία εκεί από τα ποτάμια που ήταν γεμάτα κουνούπια στον Εφράτη, ξέρω εγώ, στην Βαβυλώνα, ή αν ήταν κάποια μορφή τυφοειδού πυρετού ή, εν πάση περιπτώσει, κάποια νόσος που είχε υψηλότατο πυρετό, που εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν αντιβιωτικά για να τον θεραπεύσουν. Ο Αριανός λοιπόν λέει το εξής για το θάνατό του. Περιγράφει απλώς ότι πέθανε από τον πολύ πυρετό. Γιατί λουζότανε, έπινε κρασί, λουζότανε, έπινε κρασί, λουζότανε, έπινε κρασί. Και ένας εντελώς υγιής να το κάνει αυτό το πράγμα μπορεί στο τέλος να πεθάνει. Με λίγο νοθευμένο, νερωμένο, με ακατάλληλο ασφαλώς νερό από βάλτους, κρασί. Ή με λίγη νοθεία στο μπάνιο του Αλεξάνδρου, γιατί αναφέρεται ότι ο Αλέξανδρος πρώτο αισθάνθηκε τα συμπτώματα κάνοντας λουόμενος σε συγκεκριμένη κατασκευή, βλέπουμε ότι είναι εντελώς δυνατόν να μολυνθεί ο Αλέξανδρος από το συγκεκριμένο τυφοειδή πυρετό, από το συγκεκριμένο ιό, και να παρουσιάσει τα συμπτώματα αυτά. Βεβαίως η ελληνική γραμματεία και η ελληνική γενικότερα ανησυχία εστιάζει το θάνατο του Αλεξάνδρου μόνο στις εχθρότητες που παρουσίαζε ο κύκλος του βασιλέως από τους Έλληνες. Εν τούτης αγνοούν την μεγάλη αυτή εκδοχή, την σημαντική αυτή εκδοχή, ότι οι άνθρωποι που τον θέλανε νεκρό είχαν πολύ συγκεκριμένους λόγους να μην αναστήσει ποτέ την αιώνια καταδικασμένη σε αφανισμό Βαβυλώνα. Γιατί πιστεύω ότι ποτέ δεν κατηγορήθηκαν ή, αν θέλετε, ποτέ δεν αποδείχθηκε ότι αυτή ήταν η ένοχη? Επειδή η σοφία των μάγων της Ανατολής είναι άγνωστη στους Έλληνες
περιορίζουν τις εκδοχές μόνο στις εσωτερικές έρηδες της αυλής του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σήμερα όμως, μετά από τόσους αιώνες, είναι δυστύχημα που αυτή η εκδοχή δεν έχει γίνει τουλάχιστον μια, σαν μια συνεκδοχή πολύ γνωστή μαζί με τις υπόλοιπες εκδοχές της αιτίας του θανάτου του Αλεξάνδρου. Άλλη φήμη είναι ότι ο Αλέξανδρος, βλέποντας ότι έχει κάποιο πυρετό, έπεφτε στο ποτάμι στον Εφράτη με απότατο σκοπό να είχε συνεννοηθεί με κάποιους δικούς του. Ξέρετε κάτι, ας πούμε, μη με σώζετε, μη με βγάλετε, αφήστε με να πνιγώ, να χαθεί το σώμα μου από τα νερά του ποταμού, ξέρω εγώ, που θα πήγαινε στον Ινδικό ωκεανό, στον Περσικό κόλπο, και έτσι να πείτε ότι αναλήφθηκα στους ουρανούς και έγινα Θεός. Εδώ όμως τελειώσαμε για σήμερα το βράδυ, κυρίες και κύριοι. Φαντάζομαι ότι περάσατε καλά. Εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά και με την κοκκόα Τζολετάκη, τη φίλη μου, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, και με τη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο δεύτερο μέρος. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Θα τα πούμε αύριο το βράδυ. Γεια σας.